Προσορίζουμε απόψε εδώ στην Κόρινθο τον πρώην Υπουργό, τον πρώην Γραμματέα, τον στενό συνεργάτη του Ανδρέα Παπαδρέου, τον Κώστα τον Σκαδαλίδη, με μια μεγάλη διαδρομή από το 1974 μέχρι σήμερα. Όπως γνωρίζετε, απόψε έχουμε την κεντρική μας εκδήλωση εδώ στην Κόρινθο και θα μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ του 2015, για το ΠΑΣΟΚ της αλήθειας, της ευθύνης, για το ΠΑΣΟΚ που, κάνοντας τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ακόμη να κάνουμε, θα βοηθήσει τη χώρα σταδιακά να βγει από το μνημόνιο. Στηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ, στηρίζουμε την αλήθεια, την ευθύνη και την προοπτική. Μαζί μας είναι και μέλη του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ της Κορινθίας, η κυρία Φαρμάκη, ο κύριος Κούρτης και ο κύριος Χανιάς. Και δεξιά μου βέβαια είναι το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ο Ανδρέας Ολούτας και τα υπόλοιπα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Κορίνθου. Το λόγο τώρα τον έχει ο Κώστας Σκανδαλίδης. Χαίρομαι που είμαι στην Κόρινθο ξανά μετά από πολύ καιρό. Είμαστε στην τελική ευθεία σε μια εκλογική αναμέτρηση που είναι πραγματικά κρίσιμη για τον τόπο. Είναι μια κοινοτυπία, το λέμε για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά πιστεύω ότι ο κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται ότι είναι μια πραγματικά κρίσιμη εκλογή, γιατί θα κρίνει το μέλλον της Ελλάδας και των Ελλήνων. Είναι μια εκλογική αναμέτρηση στο τέλος μιας εποχής. Η χώρα πέρασε 5 δραματικά χρόνια με μια πολιτική που ουσιαστικά οδήγησε σε κάποια αποτελέσματα, αφού ο λαός αναγκάστηκε να κάνει θυσίες τεράστιες και αφού το ΠΑΣΟΚ, που ήταν ο φορέας πάντα μιας προοδευτικής πολιτικής, ουσιαστικά συμβιβάστηκε με τις αρχές, τις αξίες του και τις ιδέες του, συμβιβάστηκε ακόμα και με πολιτικές δυνάμεις που ήταν διαμετρικά αντίθετες από αυτό, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και γενικότερα δυνάμεις συντηρητικές, προκειμένου να υπάρξει η λύση, η ανόρθωση της χώρας και η έξοδος από την κρίση. Μπορεί τα προβλήματα να οδήγησαν ως εδώ, όμως είναι βέβαιο ότι οι θυσίες του λαού είχαν αντίκρισμα. Υπάρχει μια δειλή αλλά ουσιαστική παύση της ύφεσης και το ξεκίνημα μιας αναπτυξιακής δυναμικής. Υπάρχει μια χώρα που έστω και σε χαμηλό επίπεδο παράγει πλεονάσματα αντί για ελλείμματα. Υπάρχει ένας κόσμος της εργασίας που στενάζει βέβαια από την ανεργία, αλλά που σιγά σιγά, σταδιακά, δειλά εμφανίζει μια αντιστροφή. Υπάρχει ένα τραπεζικό σύστημα που ήταν σε απόλυτη ανασφάλεια και κρίση και αστάθεια και βρίσκεται σήμερα σταθεροποιημένο. Και η Ελλάδα είναι σε ένα σημείο όπου μπορεί να επαναδιαπραγματευτεί την επόμενη μέρα της, το μέλλον της. Και αυτή η μέρα πλησιάζει, είναι οι μέρες του Φεβρουαρίου, όπου η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να διαπραγματευτεί ακριβώς τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες της επόμενης μέρας. Τα διλήμματα που τίθενται στις εκλογές δεν είναι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει αυτοδύναμος ή αν η Νέα Δημοκρατία θα αντέξει την αλλαγή ή αν θέλετε κάποιοι καινούργιοι φορείς θα βρεθούν στο προσκήνιο να αντικαταστήσουν τον πολιτικό κόσμο κλπ. Τα διλήμματα είναι πολύ σαφή. Σήμερα πρέπει να αλλάξει η μνημονιακή συνταγή, να αναθεωρηθεί. Ποια Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει σήμερα και να επιβάλλει αναθεώρηση της μνημονιακής συνταγής? Μια Ελλάδα που σέβεται τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες της. Μια Ελλάδα όμως που ταυτόχρονα εμφανίζεται με ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο απέναντι στους εταίρους μας. Ισχυρή διαπραγμάτευση σημαίνει εθνική διαπραγμάτευση. Σημαίνει εθνικό μέτωπο διαπραγμάτευσης. Σημαίνει έκφραση μιας μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που πάει να απαιτήσει αλλαγή της μνημονιακής πολιτικής. Ποια κυβέρνηση έχει τη δύναμη να εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα σε μια τέτοια διαπραγμάτευση? Αν δεν μαζευτούν, συγκεντρωθούν όλες οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις του τόπου και δεν σχηματίσουν ένα ενιαίο και αγαστό μέτωπο που να εκφράζεται μέσα από μια κυβέρνηση ευρείας λαϊκής νομιμοποίησης, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αυτή η ισχυρή διαπραγμάτευση. Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό το πράγμα. Το αντιλαμβάνονται
όσοι ακούν τις δηλώσεις των εταίρων μας. Και αυτή η λαϊκή αντιπροσώπευση δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα με 34%, 35%, 33%, 30%, 28% ή με 151 βουλευτές και που γίνονται ή 130 ή 140 ή 155 με ανοχή που θα πάει εκεί μέσα από μια τραυματισμένη πολιτική ζωή και μια διασπασμένη Ελλάδα. Πρέπει να πάνε ενωμένες οι δυνάμεις αυτές που να εκφράζουν το 70, το 80, το 90% του ελληνικού λαού για να πούνε ως εδώ παιδιά κάνουμε μερικές αλλαγές στο εσωτερικό της χώρας με σεβασμό στις συμφωνίες και τις συνθήκες μας που έχουμε υπογράψει. Έτσι μπορούν να αλλάξουν πολιτικές σε πάρα πολλά επίπεδα και κυρίως η σύνδεση των εσωτερικών πολιτικών που έχουν σχέση στο που πάνε οι πόροι, στο αν θα αποκαταστήσουμε τις θεσμικές κατοχυρώσεις ας πούμε των εργασιακών σχέσεων, το αν μπορούμε να κάνουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση που να ανακατανύμουμε τα βάρη υπέρ των ασθενεστέρων για να υπάρχει μια σταδιακή προστασία και παράλληλα σταδιακή βελτίωση των εισοδημάτων, αλλαγές ουσιαστικά, το αν θα προσανατολιστούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της υγιής με κάποια κίνητρα, κάποιοι πόροι αναπτυξιακοί προκειμένου να υπάρχουν θέσεις απασχόλησης, μονιμότερες και όχι μονάχα σε ένα επίπεδο ευκαιριακό και προσωρινό. Όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές, που είναι αλλαγή της μνημονιακής συνταγής, μπορούν να απαιτηθούν από μια κυβέρνηση ευρύτερης λαϊκής νομιμοποίησης, μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Εμείς παραμένουμε πιστοί σε αυτό που λέγαμε και το 2012. Και τότε είπαμε στον κύριο Τσίπρα να συνταχθεί σε αυτή την κυβέρνηση την τρικομματική, να γινόταν τετρακομματική και να έχουμε μια πολύ πιο ισχυρή παρουσία σε αυτού του τύπου τη σκληρή διαπραγμάτευση. Και το τρίτο ερώτημα, βλέποντας αυτή την πόλωση που υπάρχει σήμερα, ποια στρατηγική εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία? Μια στρατηγική που ρωτάνε τους Έλληνες με την καταστροφολογία και το φόβο ότι μην κάνετε τίποτα, θα σας πάρουν, θα βγάλουν τα λεφτά τους έξω, θα σας πάρουν τα πράγματα, αυτό να φοβίζει την Ευρώπη για μια κυβέρνηση που θα έρθει, η οποία λες και δεν θα έχει ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό? Μια στρατηγική όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι εμείς έχουμε διασφαλίσει τα πάντα, θα πάμε, θα τεινάξουμε όλα στον αέρα, θα διαγράψουμε τα χρέη, θα διαγράψουμε ένα μεγάλο ποσοστό του ελλείμματος και ό,τι απομείνει θα το επιμηκύνουμε και θα έχουμε. Αυτά είναι πράγματα ανεύθυνα, είναι τυχοδιοκτικά. Απέναντι λοιπόν σε ένα ανέξοδο δεξιό και αριστερό λαϊκισμό, όπου ο ένας στρέφεται από δεξιά με την καταστροφολογία και την κοινωνιολογία και την πόλωση και ο άλλος στρέφεται από αριστερά, από την αλαζονία ενός νέου που έρχεται να ανατρέψει το σάπιο παλιό, ενώ είναι κομμάτι αυτού του παλιού. Αυτή η πόλωση καταστρέφει τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα υπέρ μιας εθνικής ενόησης, μιας εθνικής στρατηγικής με βάση την ενότητα, την εθνική ενότητα, και ήταν αυτό που έλεγε πάντα η δημοκρατική του συνείδηση και παράταξη. Ότι όσες φορές υπήρχε αυτός ο ενδιάμεσος χώρος, ο πραγματικά προοδευτικός χώρος, για να δώσει το δικό του βηματισμό, να εκφράσει πλειοψηφικά ρεύματα, η Ελλάδα ζούσε μέρες ευημερίας. Όσες φορές αυτός ο χώρος ήταν κατακερματισμένος, διαλυμένος, ήταν συρρυκνωμένος, η Ελλάδα έμπαινε σε μεγάλες περιπέτειες. Αυτό έγινε αμέσως μετά την Εθνική Αντίσταση και την Απελευθέρωση πριν τον Εμφύλιο. Αυτό έγινε μέσα στη δεκαετία του 50. Αυτό έγινε στις αρχές δεκαετίας του 60. Αυτό άλλαξε η είσοδος του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ στην πολιτική ζωή της χώρας. Και έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια παράταξη που μπορεί σήμερα να δίνει ένα αγώνα, αν θέλετε, και επιβίωσης και παρουσίας και ένα πεισματικό αγώνα για να υπάρχει αύριο και να δώσει ξανά λύση στα προβλήματα του τόπου. Όμως η πολιτική της ηγεμονία, η πρόταση που από εμάς περιμένει να ακούσει ο λαός, η πρόταση όχι μιας δύναμης που είναι δύναμη εθνικής σταθερότητας και ευθύνης μόνο, αλλά είναι και δύναμη προοδευτικής προοπτικής και αλλαγής και μεταρρύθμισης. Αυτή την πρόταση που εμείς απευθύνουμε στον ελληνικό λαό, που είναι μια θετική πρόταση, θέλουμε να είναι η βάση του προγράμματος της επόμενης κυβέρνησης. Και το ΠΑΣΟΚ διεκδικώντας τον τρίτο πόλο, την τρίτη θέση στις εκλογές, ουσιαστικά καθίσταται ο απαραίτητος διαμεσολαβητικός παράγοντας ώστε να υπάρξει αυτή η ευρύτατη εθνική συσπήρωση για να μπορεί να γίνει σωστά η διαπραγμάτευση και η χώρα να μην ζήσει καμιά περιπέτεια, αλλά να αλλάζοντας πολιτική να γυρίσει σελίδα. Και νομίζω ότι αυτή είναι
η μεγάλη μας δύναμη, η πρότασή μας, η θέση μας, η στάση μας, η δυνατότητά μας να ανοίξουμε ένα καινούριο δρόμο για τη χώρα. Από εκεί και μετά ζήσαμε τον τελευταίο καιρό και πληγωθήκαμε έτσι από μια πρακτική που οδήγησε στο να δημιουργήσει ο Γιώργος Παπανδρέου ένα άλλο κόμμα. Εγώ από την αρχή είπα ότι θεωρούσα διανόητο αυτό το εγχείρημα. Τελικά το τόλμησε και καμιά φορά περπατώντας στον δρόμο με ρωτάνε αν είμαι με το Πασόκ του Γιώργου ή με το Πασόκ του Βενιζέλου. Και τους λέω εγώ παιδιά, στο Πασόκ γεννήθηκα, στο Πασόκ μεγάλωσα. Ένα ήτανε τα όργανά του, οι διαδικασίες του, η πορεία του, οι νίκες του και οι ήττες του, η συνευθύνη μας. Γιατί πήραμε όλοι μαζί αποφάσεις, δεν διαφώνησε κανείς τα μεγάλα. Και αν διαφωνήσαμε στα μεγάλα, υποταχτήκαμε και μπήκαμε, αλλά βάλαμε την υπογραφή μας. Έτσι. Και φτάσαμε ως εδώ. Έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι μας γιατί φτάσαμε ως εδώ. Και πρώτα η πρόεδρή του. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό το Πασόκ δεν έχει. Οι αρχηγοί έρχονται και παρέρχονται. Έχει αλλάξει 3-4 φορές πρόεδρο. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι μέσα στην πορεία. Δεν μπορούμε να δούμε με ορίζοντα τι θα κάνει ο καθένας από εμάς αύριο το πρωί. Ποιον θα δικαιώσει η ιστορία. Αν δεν μας δικαιώσουν όλοι μαζί στις ιστορίες, κανέναν δεν θα επιζήσει ιστορικά. Αν δεν δικαιωθούμε όλοι μαζί. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε το Πασό που δίνει τη μάχη και έχουμε ανοιχτή την πόρτα σε όλους και τώρα μέχρι τις εκλογές, αλλά και μετά τις εκλογές, ούτως ώστε να δώσουμε αυτή τη μάχη με τον τρόπο που πρέπει. Και κάτι τελευταίο και κλείνω. Θα ήταν ζωφερή προοπτική το να μην έρθει το Πασόκ τρίτη δύναμη και να έρθει η Χρυσή Αυγή. Και να πάρει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο κ. Μιχαλολιάκος. Θα ήταν ένα ζωφερό σενάριο που δεν πρέπει να το ζήσει αυτή η χώρα. Και πιστεύω ότι ο λαός μας όριμος και κατασταλαγμένος αυτό δεν θα το επιτρέψει. Εμείς πάμε αισιοδοξία σε αυτή τη μάχη παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες και πιστεύω ότι για μια ακόμα φορά σε πείσμα όσων μας πολεμούν και νομίζουν ότι θα μας διαλύσουν θα είμαστε και μετά εδώ απαραίτητοι για την πορεία της χώρας. Θα είμαστε χρήσιμοι για το συμφέρον της χώρας.